Και εκτάκτως στο κέντρο της Αθήνας έχουμε άλλη μια συγκέντρωση ανθρώπων που διαμαρτύρονται για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Και έχουμε ένταση, κυρίες και κύριοι, έχουμε επεισόδια. Επιτόπου Γιάννης Γιάκας, η εικόνα βέβαια μιλά από μόνη της, Γιάννη. Ακριβώς, Νίκη, έχουμε ακόμα ένταση εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ και αρκετή ώρα υπήρχαν γύρω στους 800-900, ίσως 1.000 συγκεντρωμένοι μπροστά από το κοινοβούλιο, διαμαρτυρώμενοι για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Πριν από μερικά λεπτά, οι δύο. Λοιπόν, καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι έχει γίνει και χρήση χημικών. Το καταλαβαίνω από τον τρόπο που μας. Ακριβώς, έγινε. Ναι, Νίκη, με συγχωρείς. Έγινε ισχυρότατη χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις ώστε να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους εδώ. Να πούμε ότι στην αρχή, στα πρώτα δευτερόλεπτα της έντασης, υπήρχαν ορισμένα άτομα μπροστά από τα οχήματα ρήψης νερού σε ευάλωτα σημεία των οχημάτων αυτών. Οι δημιουργίες των ΜΑΤ προχώρησαν κατευθείαν σε χρήση χημικών ώστε να απομακρυνθούν τα άτομα γύρω από τις άβρες. Βλέπουμε στους δέκτες. Σας πάρε μια ανάσα, Γιάννη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Και για σένα βεβαίως και για όλους τους συναδέλφους που μεταδίδεται υπό αυτές τις συνθήκες. Βλέπουμε τις άβρες. Είδαμε νωρίτερα και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Βλέπετε αυτή τη στιγμή επιχειρεί. Ναι, Γιάννη. Επιχειρεί και πάλι η άβρα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, διότι οι συγκεντρωμένοι δεν διαλύονται. Υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες άτομα. Βλέπετε ότι οι δημιουργίες των ΜΑΤ περιφρορούν τα οχήματα ρήψης νερού, καθώς πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να τα προσεγγίσουν τη στιγμή που επιχειρούν. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, να πούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος συγκέντρωσης αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί. Γίνεται και πάλι χρήση χημικών, διότι υπάρχουν ορισμένοι επίμονοι, μένουν εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, διότι η ζέστη είναι πολύ και η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή είναι αποπνικτική. Αυτή τη στιγμή έγινε και πάλι ρήψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Οι συγκεντρωμένοι παραμένουν εδώ, δεν έχει διαλυθεί ακόμα όλος ο όγκος των διαδηλωτών. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, οι δημιουργίες των ΜΑΤ επιχειρούν και πάλι για να απομακρύνουν τουλάχιστον από τον κλειό από κοντά στο κοινοβούλιο. Βλέπουν οι τηλεθεατές μας και τι συνέβη νωρίτερα, ενώ και αυτήν την ώρα γίνεται και πάλι ρήψη νερού. Νωρίτερα όμως βλέπουν τώρα, Γιάννη, οι τηλεθεατές μας τα πλάνα που καταγράψατε εκεί στο Σύνταγμα με την κάμερα του Open από τις ακόμη πιο έντονες συγκρούσεις που προηγήθηκαν. Βλέπουμε ακριβώς, είμαστε μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες παρακολουθείτε, δείχνουν τι. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, να σε αποδεσμεύσουμε.